Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο The Crunching Grape. Είμαι ο Κώστας Προβατάς και μαζί θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον χώρο του κρασιού και των γεύσεων από όλη την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν έχω μαζευτεί σε μια ηλιόλουστη αυλή έξω από την Αθήνα με σκοπό να προϋπαντήσουμε και να καλωσορίσουμε την άνοιξη που φέτος μας την έχει κάνει η Κοπάνα. Ακολουθώντας λοιπόν το στίχο του γνωστού ραψοδού Πέπε Φράντικ, εδώ είναι Ελλάδα, τσιγάρα και κρέατα στη σκάρα, αποφασίσαμε να καλωσορίσουμε την άνοιξη, μπουμπονίζοντας τα κάρβουνα, πετώντας απάνω τα απαραίτητα πινελίκια και πίνοντας τα κρασιά που έχουμε για απόψε. Ενώ περιμένουμε τον ψήστη να βγάλει τα πρώτα από τη φωτιά, για να ξεκινήσει η παρέα να τσιμπολογάει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το πρώτο μας κρασί. Λαγοπάτι Μπρουτ, Αντοπέντρο Χατζηγεωργίου, ένα κρασί από τη Λίμνο. Η Λίμνος στο νησί του Ηφαίστου κατά στην αρχαιότητα, ένα νησί με ηφαιστογενή εδάφη. Και εδώ πέρα έχουμε ένα κρασί από τον Πέτρο του Χατζηγεωργίου. Λάθος. Από τα παιδιά πλέον του Πέτρου Χατζηγεωργίου. Ο Πέτρος λοιπόν ήταν αυτός που ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 να στήσει το πρώτο εινοποιείο ιδιωτικό στο νησί της Λίμνου και πλέον σήμερα το έχουν αναλάβει το κτήμα τα τρία του παιδιά. Η οικογένεια λοιπόν Χατζηγεωργίου από την πρώτη στιγμή δουλεύει αποκλειστικά με τις ντόπιες ποικιλίες που βρίσκονται στο νησί, δηλαδή το μοσχάτο Αλεξανδρίας και το καλαμπάκι ή Λιμνιό, με τιμονή και μεράκι, θυμίζοντας το πώς δούλευε το χαλκό, ο ύφεσος πάνω στο αμόνι κατά την ελληνική μυθολογία. Πάμε να δούμε λοιπόν το κρασί μας. Το λαγοπάτι Μπρουτ λοιπόν, από μοσχάτο Αλεξανδρίας ή κατά κάποιους παλιούς μοσχάτο Εγγλέζικο, μια ποικιλία η οποία ήρθε στο νησί της Λίμνου κάπου στις αρχές του 20ου αιώνα. Από το όνομα καταλαβαίνουμε ότι μάλλον έρχεται από την Αφρικάνικη Ήπειρο, πιθανότατα και από την Αίγυπτο. Το μοσχάτο Αλεξανδρίας λοιπόν σαν ποικιλία έχει καταφέρει να προσαρμοστεί εκπληκτικά στα πλούσια εδάφη του νησιού, καλύτερα από κάθε άλλο μοσχάτο της οικογένειας. Εδώ πέρα έχουμε ένα κρασί λοιπόν, το οποίο είναι αφρόδες με τη μέθοδο της κλεισής δεξαμενής. Οπ, να κάνουν τα κάρβουνα λοιπόν. Λοιπόν, να είχαμε συνηθίσει τη Λίμνο να βγάζει γλυκά κρασιά από μοσχάτο Αλεξανδρίας, ξηρά κρασιά στη συνέχεια λευκά από μοσχάτο Αλεξανδρίας, αλλά πλέον και ξηρά αφρόδη. Για να το δούμε. Ωραίο το χρώμα, λεμονοπράσινο, ζωντανό. Στη μύτη λεμονοπεπονοροδάκινα και φρεσκάδα τελείωτη. Να κάτσε να το δούμε και στο στόμα. Στο στόμα τα ίδια αρώματα μαζί με τον επίμονο αφρισμό δίνουν μια απίστευτη φρεσκάδα και με επιμονή στα αρώματα. Εντάξει, ένα κρασί το οποίο νομίζω ότι αν έχει ζέστη, παρέα με αυτό δεν θα διψάσετε ποτέ. Ό,τι πρέπει για να το πίνεις μπαλκόνι χαλαρώνει η φάση. Με σαλατικά, με ελαφριά πιάτα. Ακόμα και για τα πρώτα τα οποία θα μας φέρουν ψήσεις λοιπόν. Σάκη, τι καλό μας έχεις ετοιμάσει εδώ πέρα. Πιπερίτσες για πρώτο, τυράκι και μελιτζανούλες ψητές στα κάρβουνα. Ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει κανείς το μπαρμπεκιού. Ιδανικός συνδυάσμος. Ό,τι πρέπει. Εδώ πέρα όμως θα θέλω να σταθώ λίγο και να πω κάτι. Γενικά υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι όταν μπουμπουνάς τα κάρβουνα, όταν κάνεις ένα μπαρμπεκιού, η φάση είναι να πίνεις μπύρες. Εδώ πέρα, αν μιλάμε λίγο μαθηματικά, θα κάνουμε μια απλή παραδοχή όμως. Το να πίνεις περιπτερόμπυρες με το μπαρμπεκιού, ας πούμε ότι είναι σαν να ανακαλύψεις τον τροχό, σαν να φτιάχνεις ένα πατίνι. Το να συνοδεύεις ό,τι βγαίνει από τις χάρες σε ένα μπαρμπεκιού με κρασιά αφρόδη, σαν το λαγοπάτι, είναι σαν να βάζεις μπρος τη Φεράρι και να πατάς γκάζι. Τον έχεις αφήσει τον άλλον να πίσω. Έλα σε λίγα μπας. Ενώ τα κρέατα λοιπόν είναι έτοιμα να βγουν, εμείς
Είναι η ώρα να δοκιμάσουμε το δεύτερο κρασί. Θα αφήσουμε το βόρειο ανατολικό Αιγαίο και θα κατέβουμε στην νοτιοδυτική Ελλάδα. Για την ακρίβεια θα κατέβουμε στο Μέλι Γαλά. Εκεί που λέει κάποτε φτιάχνανε λέει ένα τονωτικό ποτό από μέλι και γάλα. Εμείς έχουμε ένα τονωτικό από το κτήμα Ινοτρόπε, Ροές Καρινιάν. Επειδή λοιπόν έκατσα και ρώτησα, είχε τρεις διαφορετικοί καρδιολόγοι που είπαν ότι τα κρασιά από το κτήμα Ινοτρόπε τονώνουν όλες τις καρδιές. Λοιπόν, το κτήμα Ινοτρόπε, ο Βασίλης και η Μαρία έχουν αναλάβει τα αμπέλια τα οποία έχει φυτέψει ο πατέρας του Βασίλη, ο οποίος Κυρκαπόπουλος δεν ξέρω τι φλασιά έφαγε ή τι έμπνευση είχε τον μακρινή την παγκόσμια δεκαετία του 90, όταν όλοι φυτεύανε γαλλικές ποικιλίες, μερλό καπερνέ, σαντονέ, αυτός είχε την ιδέα να φυτέψει ισπανικές ποικιλίες μαζί με τις γαλλικές. Έτσι λοιπόν σήμερα δοκιμάζουμε μια ποικιλία η οποία λέγεται Καρινιάν, στα ισπανικά Καρινιένα. Αν έχουμε να πούμε κάτι για το κτήμα, πρωτού πάμε στο κρασί, νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν φήμες που θέλουν το Βασίλη και οργώνει να τραγουδάει το μεγάλο άσμα. Με 100 πηγαίνω στο τράκτερ και όταν με ρωτάνε αν είναι μάμα. Πάμε να δούμε το κρασί μας σιγά σιγά. Το Καρινιά λοιπόν αυτό που λέγαμε είναι ότι ήταν μια ποικιλία που για πολλές δεκαετίες και από τους Γάλλους και από τους Ισπανούς θεωρούνταν μια ποικιλία υποδέστερη των μεγάλων και των γνωστών. Μετά τη δεκαετία του 90 όμως και την επιτυχία που γνώρισαν κρασιά από την Ισπανία κυρίως, το Καρινιάν έχει αρχίσει και αλλάζει χαρακτήρα. Επί ευκαιρία λοιπόν να δοκιμάσουμε και το συγκεκριμένο. Βαθύχνουμε στο υδρό κόκκινο με τις υπεμόβα τάβιες, για να δούμε και στη μύτη. Στη μύτη φωνάζω τα φραουλοκέρασα, πολύ έντονα το αρωμά τους, έτσι με νότες από κανέλα και λίγο σοκολάτα. Ένα κλασικό πολύ έντονο αρωματικό, για να το δούμε και στο στόμα. Στόμα τα φρούτα ακόμα περισσότερο, με περισσότερη φρεσκάδα. Ένα κρασί με πολύ βελούδινες ταμπίνες, πολύ αλλά ταυτόχρονα με τόνους συμπίκνωσης, η οποία ισορροπείται εξαιρετικά από την υψηλή οξύτητα. Επίμονο, νομίζω ότι είναι ένα κρασί το οποίο, αν μη τι άλλο, αγαπάει τα πικάτικα φαγητά, τις πικάτικες γεύσεις, με πικάτικες πίτσες, με μεξικάνικες κουζίνες, με καυτερά πάσης πίσω. Αλλά, να πω την αλήθεια, στο βαθμό που σήμερα έχουμε κανονίσει πάνω κάτω το τι θα φέρουμε, έχω επιφυλάξει για τον εαυτό μου τη χαρά να το συνδυάσω με φρυγαδέλι και με ένα αρνίσιο λουκάνικο. Δύσκολη ζωή αυτή που ζούμε. Πολύ. Λοιπόν, τη διά του ψήστη. Να το κάνουμε πιο συχνά το μπαρμπιλί σου. Ευκαιρία να το κάνετε και εσείς. Και να μας καλέσετε. Ήρθε λοιπόν να κάθισουμε στο τραπέζι, να τα βάλουμε όλα κάτω, αλλά πρωτού έρχονταν τα τελευταία τα κρέατα, ευκαιρία να δούμε και το τελευταίο μας κρασί. Τελευταίο για σήμερα λοιπόν, πυλός καμπερνέ σοβινιό από τον Νέστορα, από την Πύλο. Ο Νέστορα λοιπόν είναι ένας από τους πιο παλιούς συνοπητικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Το φτιάξανε παλιά λοιπόν αμπελουργοί της περιοχής Τριφυλίας, όταν αποφασίσαν να σταματήσουν την καλλιέργεια των σταφιδάμπελων και τα γυρίσω στα κρασάμπελα. Μακρά η πορεία του Νέστορα στην ιστορία, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια έχει συνδυάσει τις δυνάμεις του και έχει ενώσει τις τύχες του με την οικογένεια του Σπύρου Λαφαζάνη, μια οικογένεια με πολύχρονη και μακρόχρονη εμπειρία από τον χώρο της Νεμαίας και στον χώρο του κρασιού. Η αλήθεια είναι, όπως λέγαμε πριν, όταν κάποια στιγμή στην Ελλάδα ξεκίνησαν να φυτεύονται οι γαλλικές ποικιλίες, δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί οποίοι να πιστεύαν ότι η Τριφυλία θα βγάζει ίσως από τα καλύτερα καμπερνέ σοβινιόν της Ελλάδος. Βέβαια, άμα το κοιτάξει κάποιος λίγο γεωγραφικά το θέμα, θα καταλάβει ότι ίσως το πιο μπορντό, η πιο μπορντό περιοχή της Ελλάδος ή το μπορντό της Ελλάδος
είναι η περιοχή της Πύλου. Τι θέλω να πω. Αν είχαμε ένα χάρτη της Ελλάδος και ένα χάρτη της Γαλλίας, θα βλέπαμε ότι και το Μπορντό και η Πύλος είναι νοτιοδυτικά στο χάρτη. Θα βλέπαμε ότι και οι δύο περιοχές είναι πολύ κοντά στη θάλασσα. Και οι δύο περιοχές, σε σχέση με το υπόλοιπο κλίμα της χώρας, έχουν αρκετές βροχές. Και τελευταίο και οριστικό και αμετάκλητο, πιο κοντά στο Παρίσι από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδος, είναι η Πύλος. Ο πύργος του Άιφελ και το μικρό Παρίσι των Φιλιατρών είναι δίπλα. Το ίδιο και για τον Μπορντό. Πάμε λοιπόν να δούμε το κρασί μας. Καμπερνέ λοιπόν, Σοβινιόν από τον Έστορα, αλλά να το δούμε λίγο αλλιώς. Μέσα στο μπουκάλι, Βασίλης. Έξω το μπουκάλι, Αθηνά. Το όλον κρασί, Νέστορα. Πάμε να το δούμε όμως. Θες να δοκιμάσεις εσύ, ε. Τόλι, σε βλέπω αγωνιάς. Οκ. Okay. Το καμπερνέ Σοβινιόν είναι μία από τις βασικές ερυθρές ποικιλίες του Μπορντό. Στην υγειά μας, Τόλι. Κόκκινο ωραίο το κρασί μας. Κεραμιδόχρωμα αρκετό. Να το δούμε και στη μύτη. Στη μύτη δαμάσκινο βυσσινόμουρα. Ε? Τα οποία έρχονται και δένουν αρμονικά με τα πιπέρια, τα μπαχάρια και πολύ ελαφρέα τα αρώματα του βαριού του δρύμου. Μια κάτσα το μυρίζει στο στόμα. Στο στόμα πιο έντονο ο μπαχαρόδη χαρακτήρα και ο πιπεράτο. Παρ' όλα αυτά το φρούτο εκεί βελούδινο, οι τανίνες καλοδουλεμένες. Ένα κρασί πολύ όμορφα ισορροπημένο από τη μία η δομή και από την άλλη το φρούτο και η γλύκα του βαρελιού. Καλοδουλεμένο, με πολύ μεγάλη διάρκεια. Ένα κρασί το οποίο εντάξει, αν μη τι άλλο μπορεί να το σερβίρει κάποιος με πληθώρα πιάτων, είτε με καπνιστά τυριά, είτε με μαγειρευτά κρέατα. Σίγουρα με μπριζολίκια και τέτοια. Και μια και είπα και πινελίκια και μπριζολίκια. Αγαπητέ Σάκη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας φέρει τα μπέργκερ. Θα συνδυάσουμε το κρασί μας στο τελευταίο πιάτο με μοσχαρίστες μπριζόλες που θα έρθουν σε λίγο και με μπέργκερ από Black Angus. Τόλι, παίξε μπαλά. Εντάξει, το μπέργκερ που έχει κάνει η φίλη μου η Έλενα Καπέρδα είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Όλοι μας χρωστάνε και κάτι μπριζόλες νομίζω, ε. Δε, Σάκη. Έλα. Άκη μπριζολίτσες. Κάτσε και στην παρέα μας. Βάλτε και εμένα. Να ρίξουμε φαρμάκι στο κρίσταλο. Τόσο κόπο έκανα. Κύριε, στην υγειά μας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, να το απολαύσατε όσο και εμείς, και αυτό θέλει, θα ήταν ακόμα καλύτερα να ήσασταν μαζί μας. Εν τέλει αυτό που νομίζω μένει σήμερα από το σημερινό μας επεισόδιο είναι ότι οι παρέες που γράφουν ιστορία σε αυτή τη χώρα, όπως είπε και όπως λέει και το παλιό τραγούδι, αν μη τι άλλο θέλουν κάρβουνο και κρασί. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Για όσους σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube The Crunchy Grape. Για όσους αρέσει να διαβάζετε ιστορίες για το κρασί και τα ποτά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο site thecrunchygrape.gr. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.